Γεια σας φίλοι και φίλες του Easy Greek. Σήμερα θα σας μάθω τα ζώα με τη βοήθεια της γραφίδας μου. Θα τα ζωγραφίζω στην οθόνη και εσείς με τη βοήθεια μερικών φράσεων που θα σας πω μαζί και με τη ζωγραφική μου, η οποία είναι ας πούμε, θα πρέπει να μαντέψετε για ποια ζώα πρόκειται. Ας ξεκινήσουμε αμέσως. Είμαι ο καλύτερος φίλος του ανθρώπου, λένε. Υπάρχω σε όλα τα μεγέθη και σχήματα και όλα κατάγονται από τον λύκο. Κάποιοι άνθρωποι λένε πως αν γαυγίζω, δεν δαγκώνω. Άνθρωποι, τόσο φτάνει το μυαλό τους. Είμαι ο σκύλος. Είσαι έτοιμη, Μαριλού, να μαντέψεις ζώα? Γεννήθηκα έτοιμη, Χόλ. Πάμε. Τι είναι αυτό? Μισό λεπτάκι, πρέπει να βγάζω το γυαλί, δεν βλέπω καλά. Είναι ένα σκύλος που διψάει. Μια σημείωση, αν ακούτε ελικόπτερα από πίσω, αυτό είναι επειδή έχει ελικόπτερα από πίσω. Γιατί σήμερα είναι 25η Μαρτίου και έχει στρατιωτική παρέλαση, η οποία περιλαμβάνει παρέλαση και στον ουρανό. Πλάγια να ξέρετε. Έχω τη φήμη του ανεξάρτητου πνεύματος. Δεν μπορώ να αισθανθώ τη γεύση του γλυκού. Στην Ελλάδα, πολλές από εμάς ζούμε αδέσποτες στον δρόμο. Όταν δεν κοιμάμαι, μου αρέσει να σκοτώνω για διασκέδαση. Είμαι η γάτα. Αυτό είναι ο Μαλούφ. Πες είναι γάτα, μωρέ. Α, συγγνώμη. Είναι γάτα που θέλει να γίνει λιοντάρι όταν μεγαλώσει. Τι πλάκα, Δημήτρης, έχει λόξιγκα. Έχω λόξιγκα, παιδιά. Συχνά κατοικώ σε παλιά σπίτια. Ένα πολύ κοινό αξεσουάρ υπολογιστών έχει το όνομά μου. Μπορώ να γεννήσω μέχρι και 10 φορές τον χρόνο από 14 μωράκια. Ο μεγάλος μου ξάδερφος λέγεται Αρουραίος. Είμαι ποντίκι. Έλα, είναι πολύ εύκολα. Είναι ένα ποντίκι. Χαίρομαι, γιατί αυτό σημαίνει ότι... Εντάξει, μπορεί να μην είναι καλές οι ζωγραφιές, αλλά τουλάχιστον είναι αναπαραστατικές. Με λένε και Αρουραίο των ουρανών. Σε γιαγιάδες και παιδιά αρέσει να μεταΐζουν ψωμί. Συχνά κάνουν την ανάγκη μου πάνω σε αυτοκίνητα και αγάλματα. Πάντα ξέρω πού είναι το σπίτι μου και να επιστρέψω όπου κι αν βρεθώ. Είμαι περιστέρι. Α, είναι περιστέρι. Πώς το ξέρεις? Έχει αυτό εδώ στη μύτη του. Α. Είμαι ένα σχετικά μεγάλο είδος πουλιού. Συχνά πετάω κοντά στα πλοία. Αν νιώσω ότι έρχεται μεγάλη κακοκαιρία, πάω στη στεριά. Αν πεινάσω, πάω και ψάχνω φαγητό στις χωματερές. Είμαι γλάρος. Αυτό τι ζώο είναι, Μαριλού? Αυτό είναι ένας γλάρος και μάλιστα γλάρος που αγαπάει τις ακτές και δεν θέλει πλαστικά σε αυτές. Όταν τρέχω πολύ γρήγορα, λέμε πως καλπάζω. Συχνά κοιμάμαι όρθιο. Παλιά με χρησιμοποιούσανε στον πόλεμο. Το αρχαίο μου όνομα είναι Ήπος. Είμαι άλογο. Αυτό τι είναι? Ένα πολύ άσχημο άλογο. Άσχημο? Άσχημο, πολύ άσχημο. Γιατί? Κοίτα πώς είναι. Μοιάζω με άλογο με μακρύτερα αυτιά. Είμαι γνωστό για το πείσμα μου. Μπορώ να κάνω παιδιά με άλογα τα οποία λέγονται μουλάρια. Με χρησιμοποιούν για μεταφορές στα ελληνικά νησιά. Είμαι γαϊδούρι. Γάιδαρος. Πώς το ξέρεις? Εφού το βλέπω, ρε Δημήτρη. Έχει μεγάλα δόντια και έχει πράγματα στην πλάτη του που κουβαλάει. Από το γάλα μου οι Έλληνες φτιάχνουν το τυρί φέτα. Τους αρέσει να σφάζουν τα παιδιά μου, δηλαδή αρνιά, για το Πάσχα. Επίσης με κουρεύουν συχνά και χρησιμοποιούν το μαλλί μου για ρούχα. Αν είμαι αρσενικό με μεγάλα στριφογυριστά κέρατα, λέγομαι κρυάρι. Είμαι πρόβατο.
Αυτό τι είναι? Όχι, παιδιά, τα μπερδεύω αυτά. Πρόβατο είναι. Πολύ σωστά. Είμαι ένα μικρό, πολύ κοινό πουλί. Αν είμαι αρσενικό, έχω μαύρα σημάδια γύρω από το πρόσωπό μου. Συνήθως αρπάζω κομμάτια τροφής και πετάω γρήγορα μακριά. Μερικές φορές φωλιάζω σε εξωτερικές μονάδες κλιματιστικών. Εδώ μοιάζω λίγο με καρδερίνα ή καναρίνη. Τι να κάνουμε. Είμαι σπουργίτη. Αυτό. Αυτό είναι δύσκολο. Από όλες τις ζωγραφίες νομίζω αυτή είναι η χειρότερη που έχω κάνει. Όχι, απλά εγώ δεν είμαι καλή στο να τα ξεχωρίζω. Δεν το έχω φτιάξει έτσι ώστε να μπορείς να το ξεχωρίζεις εύκολα. Είναι βλακεία. Ωραία. Ας πούμε ότι είναι παπαγάλος. Όχι, είναι σπουργίτη. Α, εντάξει. Ωραία. Από πάνω σαν τηγάνι, από κάτω σαν μπαμπάκι, από πίσω σαν ψαλίδι. Έτσι με περιγράφει ένας ελληνικός γρίφος για παιδιά. Έρχομαι την άνοιξη από την Αφρική και ξαναφεύγω το φθινόπωρο. Τρώω κουνούπια. Είμαι χελιδόνι. Χελιδόνι. Α, μπράβο. Σιγά το δύσκολο. Είσαι καλά. Γιατί μια άλλη φορά έλεγες, βλέπω μια καρακάξα και έλεγες ότι είναι χελιδόνι. Εντάξει τώρα. Αν σας αρέσει αυτό που βλέπετε, μην ξεχνάτε ότι έχουμε και τη σελίδα μας στο Patreon, όπου μπορείτε να βρείτε ασκήσεις για αυτό το επεισόδιο και όλα μας τα επεισόδια, από μαγνητοφωνήσεις για το podcast μας, την κοινότητά μας στο Discord, όπου συζητάμε μαζί σας τα ελληνικά, και πάρα πολλά άλλα καλούδια. Σας περιμένουμε. Οι άνθρωποι με έχουν για να τους κάνω αυγά. Δεν θεωρούμε ιδιαίτερα έξυπνο ζώο. Αν είμαι αρσενικό, λέγομαι κόκορας. Η καταγωγή μου είναι από τη Νότιο-Ανατολική Ασία. Είμαι κότα. Αυτό είναι μία κότα που κάνει τα αυγά. Το όνομά μου έρχεται από τη λέξη αγέλη. Πολλοί άνθρωποι πίνουν το γάλα που παράγω. Αν είμαι αρσενικό, λέγομαι τάβρος. Φοβάμαι να κατέβω σκαλοπάτια και αρνούμαι να το κάνω. Είμαι αγελάδα. Τι είναι αυτό το πουά? Γουρούνι. Όχι. Κοίτα ανάμεσα στα πόδια του. Γουρούνα. Όχι. Ανάμεσα στα πόδια του έχει... Έχει κέρατα. Όχι ανάμεσα στα πόδια του, αλλά έχει κέρατα στο κεφάλι του. Α, γιατί ανάμεσα στα πόδια του έχει βυζιά. Ναι. Αγριογούρουνο. Από ποιο ζώο παίρνουμε το γάλα, κατά κύριο λόγο? Αυτό είναι γελάδα. Ναι. Μου αρέσει να σκαρφαλώνω σε ψηλά σημεία. Στην Κρήτη ζει ένας άγριος ξάδερφός μου που λέγεται Κρικρή. Ευθύνομαι για την υπερβόσκηση σε όλη την Ελλάδα, ειδικά σε νησιά. Αν είμαι αρσενικό, λέγομαι τράγος. Είμαι κατσίκι. Γίδα. Ναι, πώς αλλιώς λέγεται γίδα? Κατσίκι. Μπράβο. Η γίδα είναι το θηλυκό κατσίκι. Α, okay. Είμαι σαν σκύλος με πορτοκαλί ή καφέ γούνα και φουντωτή ουρά. Πρωταγωνιστώ σε πολλούς μύθους του Εσώπου. Είμαι γνωστή για την πονηριά μου. Κάποιοι άνθρωποι έχουν καταφέρει να με εξημερώσουν. Είμαι αλεπού. Α, αυτό είναι αλεπού. Αν και εδώ φαίνεται με νυφίτσα ή κάτι τέτοιο. Εντάξει. Έχω κάνει λίγο σαν βελοσιράπτορα στη μούρη. Η άγρια και μεγαλύτερη έκδοσή μου λέγεται λαγός. Έχω χαρακτηριστικά μακριά αυτιά. Δεν περπατάω, αλλά κάνω μικρά πηδηματάκια. Μου αρέσουν τα καρότα. Τουλάχιστον έχω αυτή τη φήμη. Είμαι κουνέλι. Και αυτό? Όχ, είναι λαγός ή κουνέλι, τα μπερδεύω. Υποτίθεται πως είναι κουνέλι, αλλά εδώ έχει μια φάτσα... Σατανική. Σαν, ναι, σαν λαγού. Εντάξει, κάτι μεταξύ λαγού και κουνελιού. Μεταφέρω το σπίτι μου παντού. Το λένε καβούκι. Μπορώ να ζήσω πάρα πολλά χρόνια. Κέρδισα τον λαγό σε αγώνα δρόμου, παρότι περπατάω πολύ αργά. Έχω ξαδέρφια που ζουν στη θάλασσα και λέγονται θαλάσσιες χελώνες. Ούψ, την είπα τη λέξη. Είμαι χελώνα. Ωραία. Χελώνα. Τι άλλο θα μπορούσε να ήτανε?
Είμαι γνωστό για το κράξιμό μου. Τα σκιάχτρα υποτίθεται με κρατάνε μακριά από τις καλλιέργειες. Είμαι πάρα πολύ έξυπνο και χρησιμοποιώ εργαλεία. Έχω μια μακάβρια φήμη. Απλώς μου αρέσει να αράζω στα νεκροταφεία. Είμαι κοράκι. Κοράκι. Μπράβο. Το χρώμα νομίζω. Ναι. Έχω τη φήμη ότι είμαι βρώμικο. Απλώς μου αρέσει να κυλιέμαι στις λάσπες και στις ακαθαρσίες. Μπορώ να φάω τα πάντα, αλλά πάνω απ' όλα μου αρέσουν τα αποφάγια. Λένε πως η εξυπνάδα μου είναι συγκρίσιμη με του σκύλου. Είμαι γουρούνι. Γουρουνάκι. Είμαι σαν μικρή φάλαινα. Τρώω ψάρια και άλλα ζώα της θάλασσας. Έχω μεγαλύτερο εγκέφαλο από του ανθρώπου. Έχω πλούσιο λεξιλόγιο σφυριγμάτων, ακόμα και για φίλους και οικογένεια. Είμαι δελφίνι. Ω, δελφίνι. Είναι το αγαπημένο ζώο του Δημήτρη, παιδιά, αυτό. Mm-hmm. Ναι. Ζω στα βουνά της Βόρειας Ελλάδας. Κάποτε χόρευα με αρκουδιάριδες που με ξημερώνανε βάναυσα. Το αρχαίο μου όνομα είναι Άρκτος και από εκεί βγαίνει η Αρκτική. Τον χειμώνα πέφτω σε χειμερή ανάρκη και ξυπνάω την άνοιξη. Είμαι αρκούδα. Τελευταίο αυτό. Τελευταίο. Σε περίπτωση που δεν καταλάβαμε ότι είναι αρκούδα, μου έβαλε ο Δημήτρης ότι κουβαλάει και ένα... Τι είναι αυτό, έχει κυβότιο. Ένα τενεκέ, ξέρω. Μπράβο, ένα τενεκέ με μέλι. Οπότε έχουμε μία αρκούδα. Θα σας βάλουμε και μία ερώτηση. Θα σας δείξω, ο Δημήτρης, το δικό μου ζώο που ζωγράφισα. Καταπληκτικό ζώο. Πολύ καλή στη ζωγραφική είμαι. Και θα μου αφήσετε σχόλια από κάτω. Θα μας αφήσετε σχόλια από κάτω. Ποιο είναι αυτό το ζώο. Καλή τύχη. Λοιπόν, αυτά τα 20 ζώα μπορείτε να τα βρείτε ήδη στην Ελλάδα, ζούνε στην Ελλάδα, είναι ελληνικά ζώα. Αν σας άρεσε αυτό το επεισόδιο, την επόμενη φορά θα συνεχίσουμε με ζώα του κόσμου. Για να μην χάνετε κανένα νέο μας και κανένα επεισόδιο μας, κάντε ένα like στο Instagram και στο Facebook μας και φυσικά γραφτείτε στο κανάλι μας. Πατήστε και το καμπανάκι για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις κάθε φορά που βγαίνουν τα βίντεο μας. Τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο του Easy Greek. Γεια χαρά! Ελπίζω...